Αθλητικό ραδιόφωνο σου λέει ρε. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις site για γόβες. Και δεν καθόμουν εγώ πριν εκεί. Ο Ασλαμάς το άνοιξε. Ο Ασλαμάς καθόταν εδώ. Ωραία παπούτσια έχει πάντως. Αυτό άμα το βάλεις αυτό το 111,30 που λες, δεν σου ξαναμιλάω. Αυτή η μπακατέλα. Τέτοιο τακούνι δεν το δεχόμαστε ποτέ. Το χοντρό το είναι πολύ στη μόδα, να ξέρεις. Ναι, μιλάμε για βλαχιά. Αυτό εδώ σε σκοτώνει. Αυτό δεν υπάρχει, ναι. Το δίπλο όμως. Ναι, συμπαθητικό. Να, για πω. Κάτι τέτοιες στιγμές λέω, γιατί δεν κάνουμε τηλεόραση να δείχνουμε στον κόσμο τι θέλω. Αυτό το ποτάκι μου αρέσει. Αυτό είναι άθλιο, Σταύρο μου. Τετράγωνη μύτη μπροστά. Δεν είναι τετράγωνο. Πρώτα απ' όλα τα μητερά κυνηγάμε, να ξέρεις. Ναι, αλλά και το τετράγωνο με γωνίες τώρα σε δεν ποτάκι. Δεν είναι με γωνίες, λες ψέματα στον αέρα της πόλης. Αλλά ο κόσμος εδώ έχει συντονιστεί για να μας ακούσει για τα μεταγραφικά. Που λες, Ελένη μου. Είναι αυτές οι κλασικές δύο μέρες που τα νεύρα σας θα σπάσουν. Τα δικά μας είναι λίγο έμπειρα, είναι η αλήθεια. Όχι θα έρθει, δεν θα έρθει, όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι ο παράλληλος. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα την κατάσταση πάντα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε. Τον παντρευτήκαμε τη μέρα που αποφασίσαμε να είμαστε ΠΑΟΚ. Θα υποστούμε τα καλά του και τα στραβά του. Και μετά την ερώτηση που σου κάνω συνήθως, για πες ρε Σταύρο, θα το πάρουμε φέτος. Η ερώτηση είναι για πες ρε Σταύρο τώρα αυτές τις μέρες. Θα πάρουμε κανένα παίκτη. Αυτό είναι. Μου μπλόκαραν και το προφίλ το πρώτο. Βρήκαν μια δημοσίευση πριν 1,5 χρόνο που έκανα χαβαλέ με το μπουτάρι. Πρέπει να έψαχναν κανένα τρίωρο, έτσι. Scroll αυτός, down, αυτός, scroll αυτός πληρώθηκε. Down. Το βρήκα, πρόεδρε, το βρήκα. Μετά από 8 ώρες που πρόεδρε εδώ είμαστε. Πόρτα κατάφερε, μπράβο, μπόνους υπάλληλος του μήνα. Μπράβο, ρε φίλε. Μια εβδομάδα εκτός Facebook το πρώτο προφίλ. Τι να κάνουμε. Α, ο Ασλαμάς που δεν έχει ίντερνετ πουθενά και στη γειτονιά του στον τεπό, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ήσουν στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όχι, ήταν ο Νίκος ο Κότσης όμως που μου μοιάζει, ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Είτε έκανε μια ερώτηση στον προπονητή του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, πέρα από ότι μπορεί να ακουστεί για διαιτησίες τα λοιπά, με το θέμα αυτό που παρουσιάσατε, πιστεύετε ότι στην ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, λέει ο Κόλκας. Εδώ πρώτα τρέχει λοιπόν, τα τηλέφωνα σκάνει, ήρθε ο Ασλαμάς εδώ και κατευθείαν ήρθε και με πληροφορία. Και είναι ο μαλάκας τώρα που πρέπει εγώ τώρα να ασχοληθώ μαζί του. Το ζώον. Είναι αυτό που είναι και την ψυχραιμία που έλεγε. Έμα τώρα το βλάκα, δηλαδή τώρα τι να του πω εγώ το βλάκα, δεν ξέρω τι μα έλα. Είναι για την. Τι να του πω εγώ τώρα. Για την ηρεμία που λέγαμε πριν ότι έχουν σπάσει τα νεύρα σας. Αλλά εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Μα αυτός είναι και ο έμπειρος, υποτίθεται. Ναι, το βλέπω. Απάντησε το εσύ. Το βλέπω. Λοιπόν. Χρήστο μου, ηρεμία αυτή που λέγαμε τη διαχείριση των μεταγραφών. Δεν γίνεται έτσι, αυτό το πράγμα. Να πούμε να μην ξέρει κανείς από τους υφιστάμενους μου ότι είμαι στούντιο. Και κάνεις μόλις 6 χρόνια αυτή την εκπομπή, έτσι, 12-2. Έρχονται πληροφορίες, υπάρχουν πολλά και διάφορα για τα μεταγραφικά. Για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, σου λέει ο φίλος Αποστόλης, και 48 ώρες Σταύρο για να ληφθεί συμβόλαιο του Μπρίκιτς, να βρεθεί ομάδα για Λέοβατς, να βρεθεί ομάδα για Κωνσταντινίδη, να βρεθεί ομάδα για Μιστακίδη, να πάρουμε αμυντικό και τέλος να βρούμε και επιθετικό. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Εντάξει, είναι κάτι κουραστικό. Το ξέρουμε. Μόνο 48 ώρες. Το ξέρουμε όλοι. Απάντησε του γρήγορα, το βλέπω και μου ανεβαίνει το κεφάλι. Ναι. Να βρει μόνο του, πες του, τα στοιχεία που του έδωσε είναι συγκεκριμένα. Για την είδηση που θα ανακοινώσουμε σε λίγο στον αέρα της πόλης. Πόπο, με ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Δεν μπορεί να είναι τόσο φελός. Δεν μπορεί. Άμα ήταν να μιλήσει με καμιά μοντέλα ή κανένα τέτοιο, θα στρώφαρε κατευθείαν. Ο συγκεκριμένος κατά λάθος έπεσε στο αθλητικό. Ναι, άμα πάει στο άλλο το ρεπορτάζ, να κάνει παπάδες. Ο Γουμενίδης Βόρειο Ελλάδος. Τέλος πάντων, ο Φουρθιώτης πριν αδυνατήσει. Δεν τον βλέπει. Δεν τον βλέπει το Γουμενίδη. Στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Και δεν του έχει δώσει μια τέτοια στήλη. Να στην πάρει. Είδες χθες τη γυναίκα του Μάτους. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα ένα υπέροχο αφιέρωμα. Θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο αφιέρωμα. Είχαμε και βραβεία χθες. Ψαπ. Στην προηγούμενη εκπομπή, επειδή δεν άκουγες και έτρεχες, λιδόρισαν το Λέο Μάτος γιατί πήρε βραβείο Fair Play και δεν σύμφωνα με τον... Δεν πήρε ο Μάτος βραβείο Fair Play, πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και στείλαμε τον αρχηγό και καλύτερο παίκτη του, έναν εκ των αρχηγών τέλος πάντων, και κορυφαίο παίκτη του, να παραλάβει το βραβείο. Το ότι ο Μάτος δηλαδή απλώνει και λίγο τον αγκώνα του, τι σημαίνει. Εδώ οι άλλοι κλωτσάνε εκτός φάσης και παίρνουν κίτρινη και αντίπαλοι και αυτοί. Να πάρουν κόκκινη, μοιράζεται.
Ναι, σου λέει τι θα κάνω καλύτερο, θα μοιράσω από μία κίτρινη αντί του κόκκινης. Καλά κάνει ο Μάτος Κιβαράη, δεν κατάλαβα. Μιας και έπιασες αυτό το θέμα για άλλους, ο Μακεδόνας Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Αντίο από τους πίνακες. Ξυλώνεται. Γιατί μετά από τέτοια εμφάνιση την Κυριακή στην Τρίπολη, γιατί όχι. Τι έκανε ρε Σταύρο, δεν έδωσε ένα πέναλτι στον Αστέρα. Ήμασταν στον δρόμο και μου στέλναν μηνύματα αυτοί που το βλέπανε. Γι' αυτό ρωτούσες εσύ όλη την ώρα. Ναι. Και το βλέπαμε σε στοίχημα που είναι χορηγός μας. Ποια τους χορηγούς λίγο. Βεβαίως. Ναι. Το βλέπαμε σε στοίχημα που είναι χορηγός μας. Επειδή έχει πολύ καλό live. Πάρα πολύ καλό live, πλάκα. Και καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μας στέλναν και μηνύματα. Και όταν φτάσαμε τέλος πάντων στο Μέτσοβο να δώσουμε τη μάχη με τον Κοντοσούβλη, το οποίο το πρώτο που βγήκε ήταν μπουρούχα, τα άλλα τρία που βγήκαν ήταν εκπληκτικά, για να κάνουμε και λίγο σκάουτινγκ Κοντοσουβλακίου, καταλάβαμε ότι ο Ζαχαριάδης παίζει αλασπάθας. Έχει δώσει όλα τα σπόρια στον Ολυμπιακό, ανύπαρκτα φάουλ, με ευκολία δίνει το πέναλτι που κάνει λάθος ο Τριανταφυλόπουλος. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι, γιατί δεν είμαστε καλά παπάς εμείς να πούμε ότι αειδιάσαμε με το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι λάθος του Τριανταφυλόπουλου εκεί, αλλά δεν δίνει το μάτς πέναλτι του Σισέ στο Μανιά, που το βλέπουμε στα βίντεο. Ο οποίος Σισέ έπρεπε ήδη να έχει αποβληθεί και ο Σισέ, δεν σου λέω για Φιγκέιρας που ήταν καραμπινάτη. Ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος γιατί δεν έπαιζε. Μετά πήγε αλλαγή. Ήταν κουρασμένος. Από τι, σκάβανε. Από την υποδοχή, στο αεροδρόμιο. Α. Δεν ξέρω, μπορεί να του βγήκε τώρα η κούραση. Ποια υποδοχή στο αεροδρόμιο, δεν έχει αεροδρόμιο Τρίπολη. Στρατιωτικό έχει. Όταν ήρθε, ρε παιδί μου, εκ των υστέρων βγήκε η κούραση. Α. Εσύ δεν έχει πολλές φορές ισορρευμένη πίεση και βγαίνει εκ των υστέρων. Ναι, χθες ήμουν έτσι. Όταν κάναμε κουμπί του Γιαννούλη, χθες ήθελα να πάρω ένα μαξιλάρι εδώ έτσι και μπαμ, να πέσω κατευθείαν. Να μην μετακινηθώ. Δύο μέρες ακόμη υπομονή με Πραξιτέλη Ζαχαριάδη εκτός πινάκων. Γιατί και έχει συνέψει Μακεδονίας λίγο εκεί τα δυτικά τα θέματα, λίγο να τα κοιτάξουν οι άνθρωποι μας. Δεν μπορεί τώρα. Α, ο Παπαδόπουλος είναι σοβαρός. Παπαδόπουλος. Θα κάνει και λάθη. Άνθρωποι είναι οι διαιτητές, δεν είναι τίποτα ρομπότ. Αλλά παραδείγματος χάρη σε παιχνίδι πολύ υψηλή ένταση. Στο Ξάνθι ΑΕΚ που για μένα ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για διαιτητή φέτος, γιατί είμαστε πάρα πολύ ξύλο. Εκατέρωθεν, το πήγε καλά. Παρά τις δύο αποβολές στην Ξάνθη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να βγει και μια στην ΑΕΚ, που δεν δόθηκε όμως δικαίωμα από τους παίχτες της ΑΕΚ, ενώ της Ξάνθης δόθηκε. Και τον goal offside του Βράνιες φταίει ο βοηθός, δεν φταίει, είναι πολύ δύσκολη φάση. Και επιπλέον καταλαβαίνεις τη διάθεση του διαιτητή. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, αποσυντονίζεσαι. Καταλαβαίνεις τη διάθεση του διαιτητή με το που μπαίνει στο παιχνίδι, αν και εφόσον θέλει να ευνοήσει, αν και εφόσον είναι επηρεασμένος από το οτιδήποτε. Στην Τρίπολη ξεκάθαρα φάνηκε ότι από την αρχή θα έχουμε παρατράγουδα. Νομίζω ότι η ΚΕΔ του χρεώνει δόλο. Νομίζω αυτό συμβαίνει. Από τις πληροφορίες που έχω εγώ χθες, δεν θεωρεί ότι είναι κακή εμφάνιση. Θεωρεί ότι είχε δόλο, όπως ο Ευαγγέλου στη Νέα Σμύρνη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αποθεώνεται δημόσια. Και όχι μία φορά, έτσι, από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Διαστόματος Σάββα Θεοδωρίδη. Όχι, όταν έγινε το λέει και στην αυτό, Κέρκυρα. Θα πρέπει αυτομάτως να είναι ένας μήνας. Εκτός πινάκων. Δηλαδή, καλή με το που λέει ο Θεοδωρίδης, πολύ καλός ο διαιτητής, ένα μήνα. Μακάρι να γίνει διεθνής, στέλνουμε τέτοιες διαιτησίες στα παιχνίδια μας, εκτός ένα μήνα. Ναι. Γιατί για συκοφαντική δυσφήμιση του αθλήματος. Ναι, όχι, επειδή σε αποθέσω και Σάββα. Νέα κατηγορία. Νέα κατηγορία. Σε αποθέσω και Σάββα, ένα μήνα. Ξεκινάμε από ένα μήνα. Τώρα πόσο ακόμη σύμφωνα με τα σφυρίγματα θα φας. Να σου πω κάτι, πέρα από την Κέρκυρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο νησί των Φεάκων, που αποθεώθηκε εκεί για πρώτη φορά από τον Σάββα Θεοδωρίδη ο Πραξιτέλης, αποθεώθηκε και πάλι μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Είναι από τα αγαπημένα του παιδιά. Θα πει καλή κουβέντα πάντα για τον Πραξιτέλη, να δούμε τώρα πώς θα σταθεί στο πλευρό του. Πάμε στην τελευταία πληροφορία που έχουμε. Ναι. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος των μεταγραφών, ή θα πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα και μετά για την πρώτη μεταγραφική είδηση της ημέρας εδώ στο Λίμπερο 107,4, αφού μάθουμε και περισσότερα δεδομένα για αυτήν, θα μεταφέρουμε μετά το διάλειμμα. Να είμαστε πάλι μετά τα απαραίτητο διαφημιστικό break. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα μεταγραφικά. Όπως διαβάζετε και στο ΠΑΟΚ 24 αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Χατσιρίδη για το καλοκαίρι. Το πιθανότερο σενάριο που υπάρχει αυτήν τη στιγμή που μιλάμε είναι να διατηρηθεί στο ρόστερ της Δυναμό Κιέβου μέχρι τότε, παρά τα όσα λέγονται για τον Ζαμπράνο. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι πολύ δύσκολα η Δυναμό Κιέβου θα τον αφήσει. Άρα
οι πιθανότητες είναι με το ενδεχόμενο του να μην αποκτηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά να ενταχθεί στην ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Είναι τέλος πάντων μία μεταγραφή η οποία θα κάνει αίσθηση, αλλά επί της ουσίας δεν δίνει λύση άμεσα. Και εδώ λοιπόν δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί η ΠΑΕΠΑΟΚ, αν ο χαφ που θα πάρει θα είναι και στόπερ ή θα ρισκάρει πηγαίνοντας με 3 συν τον Μπούγκουρα 4 μέχρι το τέλος σεζόν. Τα παιχνίδια δεν είναι πολλά, είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Για, δηλαδή, μόλις συμπληρώσει κάρτες ο ένας, δεν θα έχουμε αξιόπιστη λύση στον πάγκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, για μένα δεν παίζουν με αυτά, αλλά εδώ που φτάσαμε 20-30 έχουμε σήμερα. 30, ναι. 30 του μηνός, εδώ που φτάσαμε σήμερα, τι να πεις και τι να κάνεις. Εγώ πλέον δεν έχω άλλη δύναμη να πω το οτιδήποτε για την ποδοσφαιρική άβρα του ΠΑΟΚ. Απλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και ακόμη μια φορά ότι όταν γκρινιάζουμε εδώ σαν ΠΑΟΚ 24, έχουμε λόγους να γκρινιάζουμε. Για ακόμη μια φορά. Δεν είναι, δηλαδή, είμαι εγώ γκρινιάρης σαν άνθρωπος, αλλά δεν ξυπνάω το πρωί και λέω να γκρινιάξω. Έχουμε θέμα με την ποδοσφαιρική λογική της ομάδας. Αυτό είναι σαφές. Η ηγεσία δεν το κατέχει και πολύ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν δεν στηριχθεί η ηγεσία με ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο σε επαγγελματικά πρότυπα, τότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πάντα. Παρόλα αυτά είμαστε πρώτοι. Ελένη Μπούντου. Είμαστε πρώτοι. Τι ωραίο συνέστημα του να είσαι πρώτος, ε. Είναι σημαντικό. Να σου πω κάτι πάρα πολύ ψυχοβγαλτικό όμως, δηλαδή την Κυριακή. Μια φορά βγήκε η καρδιά μας, η ψυχή μας πήγε να ακουγόταν η καρδιά και η χτύπη της στο μάτς του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, και το μάτς του Ολυμπιακού, πάλι με χτυποκάρδι, ταχυπαλμία. Εγώ την ώρα που τελειώνει ο Ολυμπιακός είχα 12 γούρια. Όποιος έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, γίνονταν σφαγή στο μέτσο μου. Πήγε να ανοίξει κάποιο ραδιόφωνο από την παρέα μας και έγινε μακελιό. Τι κάνει, δηλαδή. Νομίζω ότι τα λεπτά των καθυστερήσεων μου φάνηκαν αιωνιότητα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Κοίταξε, το θέμα είναι ποιος θα επιβιώσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Όχι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μακάρι να το πάρουμε. Θα πανηγυρίσουμε. Τι θα κάνουμε. Σε περίπτωση κατάκτησης θα πανηγυρίσουμε. Θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Η Κυριακή αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική. Στην οικονομία της συζήτησης για το πρωτάθλημα, νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα προβάδισμα. Σημαντικό ή όχι θα φανεί στη διάρκεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δύο επόμενα παιχνίδια. Ένα στα Γιάννηνα και ένα με τη Λάρισα στην Τούμπα. Τα οποία προηγούνται του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι και οι συγκυρίες καλές. Πέρα από το προβάδισμα που απέκτησε ο ΠΑΟΚ στο πολύ δύσκολο αυτό παιχνίδι στην επικίνδυνη έξοδο στο Αγρίνιο, είναι και οι συγκυρίες. Δηλαδή με ποιον παίζει η κάθε ομάδα, με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, που έχει την ΑΕΚ, τι ακολουθεί, τα παιχνίδια κυπέλου, τι πρόγραμμα έχει ο ΠΑΟΚ. Βάσει αυτού είναι πολύ σημαντικό το προβάδισμα που πήρε πέρα του ψυχολογικού του θέματος, έτσι. Ότι με μισό μηδέν έγινε η δουλειά. Όχι. Η ατάκα, ο ΠΑΟΚ κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια του, είναι γεγονός από την τώρα που πέρασε μπροστά. Σε συνδυασμό ότι έχει τα δύο ντέρμπι εντός. Πάντως, σε περίπτωση έτσι κατάκτησης το Μάιο θα είμαστε καλά. Μην τη λες αυτή τη φράση, ρε Ελένη. Να, τα γούρια σου, συγγνώμη. Να. Μην τη λες αυτή τη φράση, τη βλάχη. Έχεις δίκιο. Πάντως, σε περίπτωση έτσι καλής διάθεσης το Μάιο, πώς να το πω. Θα δούμε, ας το Μάιο, πολλοί μήνες. Θα τα θυμόμαστε όλα αυτά. Παραμονές και καλοκαιριού, πες του. Πολύ νωρίς ξεκινάς το καλοκαίρι σου, η αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί μας καλοκαίρι σημαίνει εκεί. Ιούλιος, Αύγουστος, πριν τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, θα τα θυμόμαστε όλα αυτά και θα γελάμε. Θα λέω, θυμάσαι. Εσύ 30... θα γελάς. Εγώ θα είμαι νευρικό κλονισμό. Όχι, ρε Σταύρο. Ναι, όταν θα σηκώνεις και εσύ τον τρόπο. Θα σηκώνω την κούπα και μετά θα λέω μέσα μου τι ζήσαμε. Να σου πω κάτι που αυτό το επίτευγμα θα είναι. Με παρασένεις όμως, δεν θέλω να μιλήσω εγώ για εκείνη. Εγώ και το έκανα παιχνίδι χωριστά. Έχεις δίκιο. Απλά μετά την Κυριακή καταλαβαίνεις. Η σκέψη, θα κερδίσεις τα Γιάννη, να πιστεύεις. Η σκέψη λίγο τρέχει. Έχω διαβάσει επικές ιδέες από φίλους του ΠΑΟΚ για το πώς θα πάνε στα Γιάννενα. Απαγόρευση βγήκε πάντως για το Άρης, για το Βέρι Άρης. Ναι, αύριο το παιχνίδι. Και βγήκε απαγόρευση.
για πού θα προσκυνήσουν, τι θα επισκεφθούν. Δεν ξέρω την... τι θα σαμαράσουν με τα όσα συμβαίνουν στην Καϊάρη από ό,τι βλέπω. Του κόστησε ψυχολογικά. Του κόστησε ψυχολογικά. Βλέπεις, έχει βγει ρίζα και δεν την έχει βάψει. Γιατί όλο αυτό. Μα έχει και χνούδι μουστάκι κατηχητικού. Όλο αυτό δείχνει ένα ψυχολογικό βάρος. Δεν γελάει πολύ, δεν σπρώχνει. Έχει ένα μηδίαμα στα χείλη. Και εμείς σχολιάζουμε face κορδά ενώ είμαστε 30 Ιανουαρίου και είναι τα μεταγραφικά. Υπάρχει ένα θέμα για κάτσε. Περίμενε λίγο να πούμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, FM κενό μήνυμα στο 54526. Όποιος θέλει να ρωτήσει το οτιδήποτε, το μήνυμα κοστίζει 1,24 με ΦΠΑ, κανονικά. Εναλλακτικά στη σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4. Mm-hmm. Και πάμε παρακάτω. Ρωτάει ο φίλος ο 578. Καλό θα ήταν στα μηνύματα, παιδιά, να γράφετε και το όνομά σας. Ο φίλος του 578 και περιμένει τόσο το outfit στην ουρά να γίνει σαπούνι. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Να μου έρχεται εικόνα ολοκαυτώματος την ώρα που διαβάζω ένα μήνυμα. Πάμε παρακάτω. Σταύρο, αν τελικά δεν πάρουμε σεντερφόρ, ο Μιστακίδης θα μπορούσε να αποτελέσει λύση ανάγκης. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ο Λουτσέσκου, φίλε, δεν πάει σε λύση ανάγκης εκτός αν είναι υποχρεωτικό. Πάει στην πεπατημένη, δεν ρισκάρει. Δεν ρισκάρει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τον Αζεβέδο θα ψάξει πάρα πολύ το πώς θα τον βάλει. Μια σημαντική κίνηση, εντάξει. Γιατί κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει σταθερά στη μία πλευρά της επίθεσης. Άρα είναι πολύ κομβικό να ανέβει ο Βιερίνια ψηλά. Δεν έχουμε πάρει γκολ ασίστ από το Λιμνιό. Ο Μάκη είναι λίγο. Είναι δεν είναι. Ένα παίζει, τρία δεν παίζει. Άρα η παρουσία του Βιερίνια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι στην καλύτερη επιθετική λειτουργία της ομάδας. Άρα ο Αζεβέδο το ότι ήρθε είναι πολύ σημαντικό. Δεν του είχε δώσει χρόνο γιατί δεν ήταν έτοιμος και θα ψάξει πάρα πολύ για να κάνει αυτή την αλλαγή. Εγώ θα τον βάλει με τη Λάρισα. Θα του δώσει λίγα λεπτά στα Γιάννα αν βολέψει, λίγα λεπτά στον Ατρόμητο αν βολέψει και μετά τον βάλει στη Λάρισα. Αυτό πιστεύω. Εδώ, Δευτέρα. Δευτέρα πέσουμε με Λάρισα. Δευτέρα, από ότι αν θυμάμαι καλό το πρόγραμμα είναι Δευτέρα. Γιατί προγραμματίζονται κάτι μπλόκα. Τον αγροτό, ναι. Ναι. Και είναι δύσκολο από Λάρισα εδώ. Πώς, πρώτα απ' όλα τι είναι. Ο συγγενής, θα αφήσει ο συγγενής, το συγγενή να περάσει. Είναι ο θείος στον αγώνα και θα πάει να παίξει μπάλα, ρε αλήτη. Ψυχολογικό το βάρος. Ψυχολογικό το βάρος. Θα το έχει στη συνείδησή του. Εντάξει, και την κυκλοφορεί στο χωριό και θα σου λένε οι άλλοι. Ο πλουδότης. Και ξέρεις, κάτι τέτοια μέρη να μην σου κουραστεί. Ή του πλουδότη. Τι ζούμε. Πού πάει αυτού, ρε. Τέτοια λέγε. Ναι. Να μην ξαναπατήσουμε στη Λάρισα. Εσύ του χρόνου. Εγώ ήδη με Google Map τη βλέπω πώς εξελίσσεται. Δεν σου έχει λείψει. Τι να σου λείψει. Πάρα πολύ έχει λείψει η Λάρισα, εννοείται. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, κοίτα, από τη στιγμή που εγκαινιάσαμε το Άρευση Αρένα, δεν είχε κανένα λόγο. Το είδα και αυτό το γήπεδο. Πάμε παρακάτω. Τώρα που λες για ταξίδια, επειδή βρίσκονται σε κινητικότητα για το ταξίδι στα Γιάννενα, εμείς θα πάμε γιατί πέθανε η ξαδέρφη της προγιαγιάς, του αδερφού, του παππού, της αδερφής, του θύμου. Δεν χάσαμε άνθρωπο, χάσαμε άγγελο την Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε αυτοκίνητο για το Αγρίνιο. Άστα, το οποίο είχε. Ναι, ναι, ναι. Δική μας είναι. Και μίξερ το οποίο το έκανε βάλει σε κουτί. Δεν σου έδειξε την πρόσκληση. Δεν σου έχω δείξει την πρόσκληση. Όχι, όχι. Για Γιάννενα. Όχι, για Αγρίνιο. Για Αγρίνιο. Θα σου έχω δείξει το καλύτερο. Τι έκανε φίλος μου από την Αθήνα. Έλα, εδώ είσαι. Λοιπόν. Φοβερό. Πλαστογραφία πρώτου βαθμού, εντάξει, δηλαδή δεν το παίρνεις χαμπάρι ποτέ. Φαντάζομαι το βάζεις και στο παρμπρίζι εκεί μπροστά κατευθείαν. Όχι, ρε. Είναι και φλωρόφατσα αυτός. Δηλαδή μοιάζει για πρόσκοπος. Α, ναι. Δεν είναι ξέχωρα αν... Έχουμε ειδήσει από την Αθήνα βασικά. Σε κάτι τέτοιο υπάρχει ευρηματικότητα. Σε ό,τι όσον αφορά τον Παναθηναϊκό που κατά κάποιο τρόπο μας απασχολεί λόγω των δανεισμών, έτοιμος να τα βροντίξει ο Ζουνίδης από τον Παναθηναϊκό. Από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτοιμος. Τώρα είναι πιο έτοιμος μάλλον. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρω αν θα είμαι στον πάγκο για το μάτς του Σαββάτου. Ήταν και επειδή τελικά. Το υπογράφει ο συμμαθητής μου στην Ιστοραϊκή Δημοσιογραφία, ο Κώστας Μανιλουδάκης,
Και είναι σοβαρό παιδί ο Κώστας, δεν κάνει γίδι. Πιο κοντά από ποτέ στο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης, έχοντας κουραστεί να ακούει για νούμερα αλλά και να βιώνει την απόλυτη εκποίηση της ομάδας. Λέει περισσότερα σε λίγο, συμπληρώνει το κείμενο δηλαδή, θα δούμε, γιατί αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε δεν πάνε οι ιδανικοί στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα. Και να σου πω κάτι, όλο αυτό, όλη αυτή η αργοπορία στο θέμα της εξέλιξης των δανεικών σαφώς και έχει να κάνει με τον Μαρίνο Ζουνίδη, έτσι. Όταν υπάρχει αυτό το θολό τοπίο στον Παναθηναϊκό και δεν ξέρουν αν μένει, φεύγει ο Ζουνίδης, δεν μπορείς να στείλεις κάποιους παίκτες πάνω στους οποίους επενδύεις ότι θα δουλέψουν με τον Μαρίνο Ζουνίδη, γιατί τους υπολογίζει ο ίδιος, γιατί έχει μιλήσει μαζί τους, γιατί θέλει να τους δώσει χώρο. Όταν ο Ζουνίδης είναι στον αέρα και σκέφτεται από στιγμή σε στιγμή να φύγει, αναγκαστικά και σαν ΠΑΟΚ περιμένεις. Ο Κάτσε τώρα πού είναι? Λοιπόν, υπάρχει. Ο Κάτσε αυτή την ώρα πετάει. Πόσο είναι από εδώ για Λευκοσία? Μία ώρα 45 λεπτά. 12 η ώρα πετούσε, οπότε είναι μία παρά 5. Δύο παρά θα μάθει και αυτό το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Από το πρωί διαβάσατε στο ΠΑΟΚ 24 πως ο ποδοσφαιριστής συζήτησε με τον ΠΑΟΚ, συζήτησε με τον ΑΠΟΕΛ. Τον θέλει ο Γιώργος Δόνης για δανεικό. Αυτή η καρδιά, το γραφείο μας είναι στην αναγνώστη, να υποθέσω. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούσε να πάει και μπροστά στη μούρη του, στο πρόσωπό του και να τον βγάλει. Αλλά αυτή η φωτογραφία βγαίνει από το αεροδρόμιο, δεν μπαίνει. Δεν ξέρω, ήταν εκεί στο αεροδρόμιο. Όχι, είναι στην αίθουσα, κάτω είναι η αφίξιον στη Θεσσαλονίκη. Αναχωρεί. Αναχωρεί, ναι. Τώρα είναι στον αναχωρήσεων και βγαίνει προς τα έξω. Όχι, τώρα κοιτάει που θα κάνει το check-in του. Λογικά. Ή ψάχνει για κανένα να αγοράσει τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε για τον. Δεν αγοράσει, δεν έβρεστε χειμώνα. Γιατί να αγοράσει, έβρεστε και Πανατόλ εξτρά να βράζουν έχει. Το αεροδρόμιο μας, τα τσακάλια. Ένα μαγαζί δεν έχουν κάνει τόσα χρόνια. Τα γάρια, τα γάρια. Τα αφήνουμε τα λεφτά μας αλλού. Και πολιτικό κοινωνικό μήνυμα. Ζώα εκεί στην ΠΑΕ που γράφουν συνεχώς στο Facebook. Εκεί στο αεροδρόμιο. Ζώα εκεί στην ΠΑΕ. Λοιπόν, κλαίω αυτό. Ο Κάτσε συμφώνησε χθες με τον ΑΠΟΕΛ προκειμένου να συνεχίσει εκεί ως δανεικός για τους επόμενους 6 μήνες. Τον ήθελε πολύ ο Δόνης, είχε φτάσει πριν από αρκετές ημέρες. Δεν έκανε βασικό παίκτη του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, είχε έρθει πριν από αρκετές μέρες πρόταση για τον Κάτσε, αλλά υπήρχε αυτό το θέμα με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και στην υπόθεση και οι αντιδράσεις των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Ποιο είναι το πρόβλημα της Κύπρου με τον Αλβανία? Κοίταξε, πολιτικά έχουν χρωματιστεί συγκεκριμένοι οπαδοί. Το έχουν δείξει και με πάνω. Άλλο αυτό, ρε. Ναι, γενικά, αγόρι μου. Γιατί... Όσον αφορά το Κάτσε, πού θα μπορούσαν να έχουν πρόβλημα? Η Κύπρος με την Αλβανία πού συναντήθηκαν σε κανένα πόλεμο? Είχε καμιά ναυμαχία του Σκερδεμπέου, ξέρω εγώ τι έγινε. Έχουν θέματα με τους ξένους ποδοσφαιριστές, έχουν θέματα. Σαφώς και η υπόθεση τότε με την μπλούζα του Τσεκά. Δεν την έχουν ξεχάσει οι Κύπροι. Δεν ξεχνούν οι Κύπροι. Είναι η Κύπρος, δεν ξεχνώ. Και υπάρχουν σοβαρότατες αντιδράσεις για να χαλάσουν τη συγκεκριμένη. Σοβαρότατες αντιδράσεις, τι μπορεί να είναι καμιά 20 άτομα σε ένα σύνδεσμο και να λένε άουσο του. Κοίταξε το θέμα, να σου πω. Επειδή το ενδιαφέρον του Δόν ήταν εδώ και αρκετές ημέρες γνωστό, δηλαδή είχε επικοινωνήσει και με τον ΠΑΟΚ και με τον ποδοσφαιριστή, λέγοντάς του ότι σε υπολογίζω, σε θέλω να έρθεις εδώ να πάρεις παιχνίδια. Αλλά δεν το τρέναρε ο πρόεδρος της ομάδας, γιατί σκεφτόταν ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις των οπαδών. Και να που όντως ισχύει σαν θέμα και υπάρχουν αντιδράσεις από την Κύπρο. Βεβαίως ο Δόνης κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Δεν το δίνουν από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και από την πλευρά της Κυπριακής ομάδας ως τελειωμένο, ως οριστικό όσον αφορά το ναυάγιο για τον Κάτσε. Προσπαθούν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις, τα πνεύματα. Ο Κάτσε δεν γνωρίζει κάτι, είναι εν πτήση βεβαίως. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα και για εκείνον, αλλά και για τον ΑΠΟΕΛ, για το πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Εντάξει, πολύ άσχημο σαν ανάγνωση της είδησης. Θα μου κρίσω λίγο, θα πάει εκεί. Ο Δόνης τώρα τι, νομίζω είναι πολύ ισχυρός ο Δόνης εκεί. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να... Είναι, το παλεύει για να περάσει το δικό του εντός εισαγωγικών και να αγωνιστεί κανονικά ο Κάτσε παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτό που ανακοινώσαμε στην αρχή του ημιώρου, ότι όπως όλα δείχνουν σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία η ώρα, μία παρά δύο πρώτα λεπτά, το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Χατσαρίδη για το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία παρά δύο, είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε ό,τι λέω,
Δεν φαίνεται η διάθεση της Δυναμό Κιέβου να τον δώσει από τώρα. Τώρα το Γενάρη. Παρά τα όσα ακούγονται με τον Ζαμπράνο. Δεδομένα περισσότερα για τα μεταγραφικά μετά το διάλειμμα και αφού η Μπούντου μας ενημερώσει για τους χορηγούς μας εδώ. Με τη γνωστή αισθησιακή φωνή της. Εδώ. Μετά τη Λάρισα και τόσα είπες, θα προσπαθήσω να βγάλω αισθησιασμό στις διαφημίσεις. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά περισσότερα μεταγραφικά. Βεβαίως και μπάσκετ έχουμε με την Νεπτούνας να φτάνει στην Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μας στο Βόλι αναχώρησαν για τις όποιες ελπίδες έχουν στο Champions League. Αλλά θα μας τα πούν όλα Νίκος Μοσχοβίτης και Γιάννης Παρασκευαίδης στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα που λέει ο Κόλκας μέσα σε 30 λεπτά εκπομπής έχει πει ήδη 2 φορές την Μπούντου, ρε αγόρι μου. Δεν μπορεί να το έχω κάνει αυτό. Δεν ξέρω, θα το ακούσω. Δεν το πρόσεξα ούτε εγώ. Φαντάζομαι έχω συνηθίσει τόσο πολύ. Που δεν μου κάνει πλέον καμία αίσθηση. Τέλος πάντων, είμαι πάω 24 χρόνια σοβαρευτούμε λίγο. Δεν μπορεί να κάνουμε κομπή με οι δυο μας και να μην είμαστε σοβαροί. Θα χαλάσω το προφίλ σου, όχι τίποτα άλλο. Χτίζεις ένα τόσο σεβαστό προφίλ στην κοινωνία. Μην το ισοπεδώσουμε. Ας να είμαι ισοπεδωμένος του project, να είμαι εγώ. Μετά ρε αγόρι μου όμως δεν βοηθάς στο χτίσιμο του προφίλ. Σου δίνω ιδέες. Ιδέες σου δίνω, άμα δεις κάποια κοριτσάκι και σ' άλλες, να μην έχεις προβλήματα. Έχουμε και λέμε. Βεβαίως. Έχουμε και λέμε. Χορηγοί. Αυτή είναι τη πρώτη ώρα. Να μάθει σιγά σιγά να κάνει εκπομπή μόνο. Πρώτα απ' όλα μετά τις και μισή θα ανοίξουμε γράμμες. Κρατούμενο νούμερο 1. Κρατούμενο νούμερο 2. Χαφ. Αυτό που ζητάει ο περισσότερος κόσμος. Χαφ. Πρέπει να δούμε σιγά σιγά τις επιλογές που υπάρχουν. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιλογές. Επιλογή νούμερο 1. Ξεχάσε το Σάντσες. Από ό,τι φαίνεται, μιλώντας και με τον μάνατζερ του, η Φιωρεντίνα ναι μεν τον αφήνει με δανεισμό και οψιόν αγοράς ή αγορά direct. Ένας παίκτης που έχει 1,2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στους Φιώρε. Τρεις ομάδες, λέει ο μάνατζερ του, από την Ισπανία ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό του. Εγώ θα πω ότι μία έστω να είναι, δεν έχουμε καμία τύχη στην περίπτωσή του. Χθες βγήκε και η Βερόνα στο προσκήνιο. Η Βερόνα, βέβαια, η οποία είναι από 4 σε 4 πάει. Δεν νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για τον Σάντσες. Θέλει μια πιο ισορροπημένη ομάδα εν ώψη Μουντιάλ για να μπορέσει να παίζει και να είναι σοβαρός και να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορεί τέλος πάντων να. Η Βερόνα τι είναι, προτελευταία, τι είναι. Είναι στα τελευταία πατώματα. Αλλά όπως έλεγε το ρεπορτάζ των Ιταλών, τον θέλει πάρα πολύ ο πρόεδρος της ομάδας και αυτός είναι που έχει ανοίξει κύκλο επαφών και διαπραγματεύσεων με τον ποδοσφαιριστή. Πάμε στην επόμενη υπόθεση που είναι αυτή του Καφού. Πραγματικά εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θα σου δείξω μόνο, Ελένη μου. Συμμετοχές. Όχι συμμετοχές, πότε έπαιξε. Τελευταία φορά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Καφού. Λάσφερμα. Τον έχεις ψάξει. Όχι, δεν έχω ψάξει, το καλοκαίρι δεν είχα ψάξει, απλά έξα και μια ματιά χθες. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στα μεταγραφικά πλάνα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Φέτος έπαιξε λοιπόν 10 αγώνες πρωταθλήματος. Ας δούμε τι έκανε σε αυτούς τους 10 αγώνες πρωταθλήματος η ΜΕΤΣ. 90 λεπτά στον αγώνα με την ΑΝΤ. Όχι, με τη Μονακό. Έχασε. 90 λεπτά στον αγώνα με την ΚΑΕΝ. Έχασε. 60 λεπτά, αρχίζει και πέφτει ο χρόνος συμμετοχής. Με την Παρή 1-5. Κέρδισαν την Αζέ όταν έπαιξε μόνο 5 λεπτά. Κάτσε, γιατί το έβλεπα αυτό και γελούσα μόνο μου. Ωραία. Νάντ. 1-0 ήττα. 45 λεπτά. Τι, αφού το, με το 5 πας καλά. Γιατί το κάνεις 45. Ωραία. 90 λεπτά με τη Στέτιεν. Τρίμπαλο. Ήττα. Με τη Λιόν δεν το συζητάμε. 2-0 σβηστά. 64. 17 λεπτά με τη. Όχι, 57 λεπτά με τη 0-3. Χρυσή ισοπαλία με την Τουλούς σε 90 λεπτό. Εντός έδρας. Κομβικός ο ρόλος του. Ναι. Κλαρίνο εντός έδρας από την Αμιάν 90. Περίμενε λίγο. Έκτοτε αυτό με την Αμιάν το Κλαρίνο είναι η τελευταία του συμμετοχή 25 δεκάτου. Αυτός μόνο τα ψυχολογικά που θα έχει.
Πόβο και μετά το βλέπω από εδώ. Είναι όλο πορτοκαλί. Not in squad, τι λέει. Ναι, not in squad, δεν είναι τραυματίζει. Ναι. Injured. Λέει not in squad. Αγανάκτησε δηλαδή και το Mets, το φιλήσυχο. Ωραία, και έρχεται ο Λούμπος Μίχελ και τον ξαναβάζει τη λίστα χθες. Ρε αγόρι μου, στον κόψαν το καλοκαίρι. Τι μου τον φέρνει τώρα. Εννοείται βέβαια ότι ό,τι έχει να κάνει μεγαλεία εκεί. Του αρέσει του Μίχελ γενικότερα. Εντάξει, αλλά δεν είμαστε χαζοί. Η αλήθεια είναι ότι γέλασαν λίγο στον ΠΑΟΚ όταν μπήκε ξανά. Στη... Ναι, γέλασαν. Ο φάκελος. Ναι, γέλασαν λίγο είναι η αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει ούτε καθού. Για να τελειώνω το παραμυθάκι. Εντάξει, και αν δεν τα λέμε λίγο κοφτά και λίγο πιο δημοσιοσχετίστικα, αυτή την περίοδο είναι γιατί υπάρχει εκνευρισμός, παιδιά. Γιατί δεν βοηθιέται ο προπονητής. Εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Ο Λουτσέσκο έχει κάνει παπάδες από τη μέρα που ήρθε μέχρι σήμερα. Άλλη ομάδα βλέπετε. Άλλη ομάδα. Και αντί να τον βοηθήσουμε, τουλάχιστον να τον αφήσουμε την ομάδα που έκτισε, ρε. Να δουλέψει. Να δουλέψει. Του έχουμε πάρει και τον τζίμιρο του. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν θα κάνουμε δημόσιες σχέσεις με κανέναν που δεν ξέρει τη δουλειά του. Ωραία. Και θεωρούμε και αδιανόητο το γεγονός ότι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ 50 άτομα για μεταγραφές τουλάχιστον μες στην ομάδα. Μπήκε και ο Λουτσέσκου το αγανάκτησε και αυτός και αυτός μια λίστα. Όμως δώσα τον Τζίμιρο, έδωσε λίστα και ο Λουτσέσκου. Λέει αυτοί εδώ, άμα τους αφήσω, θα πέσω με τον Χατζηδίμπα. Ναι. Εντάξει, που δικαιούται να δώσει. Αυτός έπρεπε να δώσει μια αρχή. Εγώ είμαι κατά του ο προπονητής ασχολείται με τις μεταγραφές, αλλά πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες του κλαμπ. Είναι ο μόνος που καταλαβαίνει ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και η αποδεικτή. Όποιος δεν το καταλάβει, μηγιά του με χαρά του. Πάμε. Περιπτώσεις άλλες. Ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Ακριβή όμως. Πιο ακριβή από τα λεφτά που πήρες από τον Τζίμιρο. Πάμε να δούμε τον τύπο αυτόν. Το θυμάσαι? Ναι, ρε. Για την τρίτη επιλογή. Μιλήσαμε για Σάντσες, μιλήσαμε για Καφού. Τι ισχύει με τον καθένα και πάμε στην τρίτη επιλογή. Μα γράφουμε και σωστά το όνομα. Γι' αυτό σου λέω το όνομα. Πώς γράφεται? Λοιπόν, και βλέπω και τα δικά σας μηνύματα στο group μας στο Facebook. Θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Μέχρι να ανοίξει ο Σταύρος την τρίτη επιλογή να την αναλύσει και αυτή. Αυτός αρέσει. Δηλαδή, ακριβώς μεν, δεν είναι ευθύνη η περίπτωση. Μιλάμε για αγορά άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω εγώ. Να σου πω πόσο τον έχει και το Transfer Market. Ο οποίος είναι στο σουλούπι του Τσίμιροτ και πολύ καλύτερος δημιουργικά. Και στη φάτσα λίγο. Όχι, ρε. Εντάξει, είπαμε. Στο ύψος του Τσίμιροτ, 1,75. Ανήκει στην Πεσκάρα που έπεσε από τη Serie B, στην Serie B. Εδώ τον έχει το Transfer Market 1,7 εκατομμύρια ευρώ αγορά, αξία αγοραστική. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ που έχει 6 γκολ, 4 assist, έστω και στη Β' Ιταλίας. Αναφέρομαι στον Ουρουγουανό αρχηγό της Πεσκάρα, τον Γκαστόν Μπρούκμαν, ο οποίος είναι στις λίστες. Από αυτούς που ξέρω εγώ, η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, με στοιχεία και χαρακτηριστικά που σίγουρα και ένταση, γιατί για μένα το σημαντικότερο πράγμα, εγώ στο μυαλό μου τι έχω τώρα, Ελένη μου. Έχω τον Μαρθακό Μαουρίτσιο, που δεν είναι ο aggressive, και πιστεύω ότι για να ανέβει λίγο, χρειάζεται έναν διπλανό του με μεγαλύτερη ενέργεια. Και περισσότερα τρεξίματα. Ναι. Εντάξει, ο Κάλλιας τρεξίματα έχει, αλλά δεν έχει. Έτσι όπως παίζει ο Λουτσέσκου, για να καταλάβουμε γιατί ο Κάνιας είναι προβληματικός στη λειτουργία της ομάδας, ο Λουτσέσκου απαιτεί και από τους δύο κεντρικούς χάφ να ανεβαίνουν. Μία ο ένα, μία ο άλλο. Ένας μένει κάλυψη, ένας ανεβαίνει. Ναι. Ο Κάνιας όταν ανεβαίνει έχει τζιτ λάγκ. Άρα χρειαζόμαστε καλύτερο δημιουργικά παίκτη εκεί. Όχι ότι ο Τσίμιρο ήταν καλός δημιουργικά, αλλά ο Τσίμιρο τι είχε. Το κλέψιμο ψηλά και τη σίγουρη πάσα. Δεν θα σου κάνει την κάθετη ο Τσίμιρο, αλλά σε κρατούσε στα δύο τρίτα. Ναι, αυτό δεν το έχει ο ΠΑΟΚ πλέον. Το κάλυψε στο Αγρίνιο με παγίδες ψηλά. Οκ. Okay. Καλός ήταν. Στο δεύτερο μήχρονο ειδικά το κάνει πολύ καλά. Στο πρώτο δεν στο χάθηκαν. Πρώτο δεν κόβαμε ούτε με βαλέ. Και οι δύο εκεί χάθηκαν. Ναι, ναι, για μεγάλο διάστημα. Όχι, ναι. Αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο για μεγάλο διάστημα. Κοίτα, όταν σε μια εβδομάδα αλλάζει τους δύο από τους τρεις χαφ του άξονα, είναι λογικό το παθαίνεις αυτό.
Έλειπε και ο Πέλκας. Μην το ξεχνάς αυτό. Αυτό που βρίζαν όλοι και τώρα λένε ότι δεν θα χτύψει ο Πέλκας, γαμώτο, ολονεκτίες, προσευχές και τέτοια. Ναι. Για να καταλάβετε πόσο κακό κάνουμε στα δικά μας τα παιδιά πολλές φορές. Από τη σκατοψυχία μας. Πάμε παρακάτω. Ο Μπρούγμαν λοιπόν είναι μια επιλογή. Ακριβή. Θα δώσει ο ΠΑΟΚ πάνω από 2,5 να τον αγοράσει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε στην άλλη επιλογή που είναι από την Ιταλία και πραγματικά παρακαλάω να μην την κάνουμε. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ soft ο παίκτης. Ένα ακόμη όνομα στη λίστα. Δεν ξέρω καν πώς διαβάζεται. Θα με βοηθήσει σε αυτό. Βεβαίως. Λες για τον Ιταλό της Μπολόνια, έτσι. Ναι. Κρίσετικ λέγεται. Ναι. Λορέντζο Κρίσετικ. Κάποτε στην Ίντερ. Παλιά. Από εκεί που ξεκίνησε. Ο Μπρούγκμαν είναι καλό γιατί είναι 25 χρονών, εντάξει. Κροτώνε, αν δεν κάνω λάθος. Όσο είναι και ο Κρίσετιτς. Αυτός ξεκίνησε την καριέρα του, για να καταλάβετε, 25 χρονών και από το 11 έχει παίξει. Ίντερ, Σπέτσια, Κροτώνε, Κάλιαρη. Δανεικός, Μπολόνια, επιστροφή. Γυρνά Ίντερ, ξανά Μπολόνια, ξανά Κροτώνε. Και ξανά Μπολόνια. Με τρεις συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος δεν είναι τρεις συμμετοχές. Τρεις συμμετοχές ήταν 270 λεπτά. Αυτός έχει παίξει 179. Και όπως είδα λίγο τα στοιχεία του στο Y-Scout. Μπα. Μακριά και αγαπημένη. Εκτός αν θέλουμε να βάλουμε έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Ή έναν όμορφο Ιταλό. Επειδή το μαξιλαράκι μας είναι ο Μάτσον. Αν είναι να διαλέξω ανάμεσα σε Μάτσον και αυτόν. Δηλαδή αυτόν, περισσότερες πιθανότητες έχω να πω αγόρι μου εσένα παρά αυτόν. Ναι. Έτσι όπως τον είδα να παίζει. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Διεθνής με την Under 21, παλιά τότε που ήταν Under 21, τώρα είναι στα 25. Και έχει αλλάξει 8 ομάδες. Και έχει παίξει 179 λεπτά. Δηλαδή, έλεος. Θέλουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άλλη περίπτωση. Και έχω και απορίες εδώ. Τι? Ρωτάνε οι φίλοι πώς γίνεται, ρε Σταύρο, τι περιμένεις, να πάρουμε έτοιμο παίκτη? Ο Τσίμιρο τα έκανε μία προπόνηση και μπήκε βασικό στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ. Εμείς τι περιμένουμε? Ο Μπρούγκμαν είναι έτοιμος, δε. Η ουσία είναι δηλαδή να αποκτηθεί παίκτης για να μπορεί να μπει με το καλημέρα και να βοηθήσει. Να αποκτηθεί καλός παίκτης που είναι έτοιμος. Που είναι έτοιμος. Γιατί ναι. Ο καλός παίκτης παίζει. Του Αζεβέδο είναι διαφορετικό. Του Αζεβέδο έπαιζε Σαχτάρ που είναι μέσα στις καλύτερες 16 ομάδες του κόσμου. Όχι, απλά σου λέει ο άλλος ότι έδωσε στον Τζίμιροτ, έτσι. Ναι. Και βλέπεις ο Τζίμιροτ με μία προπόνηση πήρε κατευθείαν φανέλα βασικού. Μην τα λες εμένα, ρε. Το πρώτο πράγμα που είπαμε όταν πουλήσαμε τον Τζίμιροτ, ποιο είναι? Ότι είναι λάθος του ΠΑΟΚ που δεν έχει μιλήσει. Πέρασε μια εβδομάδα και ακόμα μιλάμε για τον αντικαταστάτη του. Αυτό δεν είπαμε με τον Τζόρμπα κατευθείαν. Αυτό είπαμε και κοιτάμε. Να δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές το μαξιλαράκι θα είναι ο Μάτσον, ο οποίος έχει ρήτρα. Τελικά ποια είναι αυτή η ρήτρα? 500.000, άσε τι λένε. Βγήκε ο Γελόπουλος και είπε στους άλλους ότι είναι 1 εκατομμύριο. Ότι τον ανανέωσαν πρόσφατα. Για να πείσει την κοινή γνώμη την ποδοσφαιρική ότι πουλάνε ακριβά αυτή και δεν είναι, εντάξει, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Αλλά χαζοί δεν είμαστε, εντάξει, μπορούμε να μάθουμε πόσο είναι πραγματικά. Έχει και μάνατζερ ο παίκτης, έχει και περιβάλλον, έχει και 1.200. 500.000 κρεδίτρα. Ωραία. Από αυτές τις περιπτώσεις, αυτή που μου κάνει λίγο κλικ είναι του Μπρούγκμαν. Καμία άλλη. Γιατί τις μελετούσα χθες. Υπάρχουν άλλες 2-3 περιπτώσεις. Η μία είναι προοπτικής που αρέσει στο Λουτσέσκου. Δεν ξέρουμε όμως αν σήμερα μπει, έρθει και αύριο παίξει. Που είναι το ζητούμενο. Που είναι οχταροεξάρι, όχι εξαροχτάρι. Δηλαδή είναι Μαουρίτσιο. Ναι. Δεν είναι Τσίμιροτ. Ναι, υπάρχει και μια άλλη με πολλά ερωτηματικά για έναν 22χρονο. Με καλά στοιχεία. Με καλά στοιχεία, αλλά αυτά που χρειάζεσαι. Πιο πολύ κουμπώνει αυτός της Πεσκάρα. Αλλά δίνεις 2,5 εκατομμύρια 3 να τον πάρεις. Από Β' Ιταλίας. Γιατί στην Α, καλά τα λέμε εμείς για τη Β.
Εμένα κάτι που με προβλημάτισε είναι ότι στην Αλφα πέρσι που πεσκάρα βέβαια τα κωμωδία. Θα σου πω τι. Θα σου πω ακριβώς. Ιταλία. Μισό λεπτό και να βρούμε λίγο. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Διαβάζω το επόμενο μήνυμα του φίλου που λέει: Σταύρο, το μετά με φοβίζει και εμένα. Όποτε η ομάδα κατέκτησε κάτι μεγάλο, πάντα μα πάντα είχαμε κρίση. Αν κερδίσουμε Ολυμπιακό στην Τούμπα, το αίσθημα τώρα το πήραμε. Ελπίζω να μην περάσει στην ομάδα. Εδώ ποντάρω στην οτροπία Λουτσέσκου. Να μείνει δηλαδή εφησυχαστεί ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Την εφησυχαστεί, μετά τελειώνεται. Άμα κερδίσουμε εκεί και έχουν γίνει μία-δύο γκέλες από τον Ολυμπιακό με Ατρόμητο και. Πώς το λένε, και ΑΕΚ. Καλά είμαστε. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα για Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί και πώς ξεκίνησε. Να σου πω κάτι τώρα. Ήταν αλητία αυτό που λέγαμε με τον Λουτσέσκου στην αρχή, έτσι. Με τους λαϊκιστές. Πόσο στοχοποιήθηκε και πόσο τον περίμεναν στη γωνία και τώρα βλέπεις ότι. Και δεν έχω δει ένα, συγγνώμη, ένα. Και δεν αναφέρομαι στον κόσμο. Ο κόσμος τώρα αντιδρά σαν κόμμενα σε κλιμακτήριο πολλές φορές και έχει δίκιο. Ωραία. Οι συνάδελφοι που τον ξεσκίζανε. Τι φταίει ο Λουτσέσκου να έχει παραλάβει ένα χάος. Μέχρι το παιχνίδι με την Ξάνθη, δηλαδή το ξέσκισμα ήταν καθημερινό. Και πρωτοσέλιδα, θυμάσαι έτσι. Φύγε και τελειώνεται. Ένα θείο Μουρίνιο. Και τώρα αποθέωσε η ομάδα του Λουτσέσκου, η αμυντική επίδοση, τα κλίν σιτς. Η βιαστική, εντάξει, τα κάνουν. Τα παιδιά βιάζονται. Να δούμε λίγο τι έκανε πέσα στη Σέρια B, στη Σέρια A που έπαιζε Πεσκάρα. Είχε 28 παιχνίδια. Πάνω από 2.000 λεπτά συμμετοχής. Είναι η αλήθεια. Ένα γκολ, μία assist. Αλλά η Πεσκάρα ήταν σε δραματική κατάσταση, εντάξει. Ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Που να παρασύρθηκε και από την εικόνα της ομάδας. Αστερίσκο το βάζουμε λοιπόν το συγκεκριμένο. Από αυτούς που έχουμε είναι ο πιο καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσε να δούμε λίγο. Άντε ρε, τι κόλλησε στο ίντερνετ. Και ένας εδώ με ρωτάει, ρώτασε παρακαλώ λίγο τον Σταύρο, αν την υπόθεση Κουρμπέλη την αφήσαμε εντελώς. Το μηδέν πάρε. Δεν ασχολούμαστε με υποθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα σου πω αν την αφήσαμε αύριο 8 και 20. Αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκε ο φίλος. Αύριο 8 και 20 θα σου δεν πει. Δεν είναι μια περίπτωση να τη συζητάμε στον αέρα, παιδιά. Τώρα είναι μια κατάσταση πολύ ιδιόμορφη. Με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να θέλει να φύγει. Με τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού να έχει δικαίωμα υπογραφής και να θέλει να κάνει πωλήσεις για να βάζει τα λεφτά των πωλήσεων στα δικά του ανοίγματα. Ρίχνοντας το μπάτζετ παράλληλα όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Ναι. Ο Ουζουνίδης π.χ. ήταν υπέρ της πώλησης του Μολέδου στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ του δίνει έμψυχα ανταλλάγματα. Και γυρνάει ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού και λέει: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα έμψυχα ανταλλάγματα. Με ενδιαφέρει εμένα αν παίζει με τον Εμμανουηλίδη και τον Πίσπα, τον Χατζηγιοβάνι. Εγώ θέλω να μειώσω τα χρέη μου. Και σου λέει: Ουζουνίδης, δεν τραβά τα. Εντελώς επιχειρηματικά. Ο συγκεκριμένος. Εντελώς. Εντάξει, γιατί έχει παρατήσει την ομάδα αρχιδέα. Και εκεί φαίνεται βέβαια ότι δεν αγαπάνε τις ομάδες αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που κάνει, μιλάμε για μια οικογένεια που μπορεί να έχει 500 δις στην άκρη και δεν πληρώνει τον υπάλληλο της ΠΑΕ. Σε εταιρεία που είναι μεγαλομέτοχος. Σε παρακαλώ. Και τη μελέτη. Την κέρδισε την προσφυγή. Τα πήρε, λέει ο Νωρά. Έβαλε ζέκια, τίποτα. Έβαλε. Όχι, είναι έγκυος τώρα. Αν δεν βάζουν για τον Νίκη. Όχι, ναι, μεγαλώνει από μόνο του. Συγγνώμη, αγόρι μου. Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Λίγο πιστεύω όμως. Λοιπόν, βεβαίως, πάμε στο διάλειμμα, αλλά πρώτα θα πούμε τους χορηγούς που είναι στην παρέα μας, βεβαίως. Ερχόμαστε με δικές σας γραμμές στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 2-31-0-287-888 με τα γραφικά και όχι μόνο, για να τα συζητήσουμε εδώ, παρέα στο Λίμπερο 107,4. Πού του μπορείς να διαχειριστείς γραμμές? Όμορφες, οικογενειακές, αθλητικές, ποδοσφαιρικές ιστορίες. Γι' αυτό αν δεν πέσουν υπογραφές, Σταύρο μου. Ποτέ, ρε. Λέω, Χρήστος που τους πούλησε ο Βουό τώρα. Και πήγε στον Όφη, δεν τον περιμέναν εδώ. Με τον μάνατζερ του να κάνει όργια. Και εσύ θυμήθηκες μια άλλη ιστορία υπέροχη. Και του λέω, ρε, εσύ τι μιλάς. Είμαστε στην Τούμπα. Ναι. Μιλάει ο Αμποσά.
Πρώτα απ' όλα να πούμε 2-3-10-2-87-8-8-8 γραμμές. 3 οχτάρια, δεν ξέρω πόσα είπα, μπερδεύτηκα. 3 οχτάρια στο τέλος. 2-87-3 οχτάρια. Ναι. 2-87-8-8-8. Μην πάρει κανένα 3 στη μέση κανείς. Ωραία, για να καλέσετε στον αέρα. Και είμαστε στην Τούμπα, περιμένουμε. Για Μπονσά, ναι. Για Μπονσά, ανανέωση συμβολέου. Βγαίνει ο Μπονσά σε κάποια φάση, του λέει που πα, παρόλο που ξέχασε το διαβατήριο. Για να μπουν υπογραφές για τα χαρτιά και ξέρω εγώ. Φεύγει, είμαστε στην Τούμπα και καθόμαστε και πετάει η Αθήνα και υπογράφει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω το διαβατήριο, πήγε να πάρει από την Αθήνα. Εσύ να πει τώρα ότι συμφώνησε. Και είσαι στην Τούμπα και λες συμφώνησε, παιδιά, διαδικαστικό είναι το θέμα. Και βγαίνει ο άλλος να πούμε και σου λέει τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ ευτυχώς καβατζώθηκα και τους έλεγα τους άλλους. Περιμένετε. Γιατί τότε ήταν και λίγο μυστήρια εποχή για τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Μας ρωτάς ποιος είσαι, ρε. Εσύ είσαι, ναι. Νομίζω. Άκουσα κι άλλο να μέσα. Ακούς φωνές. Για λέγε. Καλησπέρα, σήμερα είδα πρώτα. Καλησπέρα. Ναι, έλα, ναι, λοιπόν, έλα ρε Σταυρακά, ο Μάνθος είμαι. Καλά, έλα ρε, παντού καλά ρε φίλε. Όχι Μπάπης, ο Μάνθος είμαι. Ο Μάνθος δεν ξέρω, άκουσα ρε, τα ρήφα άκουσα. Λοιπόν, ναι. Σταυρό, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο. Είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε έναν από αυτή τη λίστα που ανέφερες? Γιατί εμένα, ας πούμε, τα ονόματα, σαν ονόματα που είμαι και λίγο γνώση του ποδοσφαίρου του ευρωπαϊκού και μ' αρέσει, δεν μου λένε τίποτα, δηλαδή. Άκουρε, δεν μάθω τώρα για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Ωραία. Όσο γνώστης και να είσαι σαν φίλαθλος, δεν μπορείς να ξέρεις την αγορά. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, δεν κάνω τον πονηρό τώρα. Ναι, απλά... αυτό. Να τα βάζουμε σε μια σειρά, ρε αγόρι μου, μην παρεξηγούμαστε. Γιατί κάποιος που σ' ακούει μπορεί να σε παρεξηγήσει. Ναι. Εντάξει. Δεύτερον, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ελέγχθηκαν, ωραία, και πέρασαν από μια λίστα 100, εκτός του καφού βέβαια, που δεν εξηγείται κανείς και δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί βρίσκεται στη λίστα. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει ποτέ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το ποιος θα σου κάτσει όταν δεν έχεις χρόνο είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω για αυτές τις περιπτώσεις. Χρόνια πολλά, Μάκη, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς. Ό,τι επιθυμείς. Έλα. Δηλαδή, Σταύρο, ξέρεις δηλαδή ότι αν αφαιρείς τον καφού, ας πούμε. Ναι. Ένας από τους πόλους που σε έξι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα. Εγώ αφαιρώ και τον Σάντζες. Αφαιρείς και τον Σάντζες, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Μία στο εκατομμύριο υπάρχει περίπτωση να παίξει σενάριο για τώρα να τυχώ. Αυτό δεν, πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ πώς προέκυψε. Από ένα δημοσίευμα. Όχι, επειδή ο παίχτης είναι η ίδια περίπτωση με τον Χατζερίδη και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά δεν νομίζω. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν νομίζω. Είναι βασικός η ομάδα Champions League, δηλαδή έχει έρθει εδώ, έχει δει τι γίνεται και ποδοσφαιρικά χρειάζεσαι παίκτη με μεγαλύτερη ενέργεια. Κλείνοντας, θέλω να σου πω, Σταύρο, ότι προσωπικά θα προτιμούσα έναν παίκτη σαν τον Εντόι, ένα θηριώδη, δεν θέλω δηλαδή, θέλω κάποιον να μπορεί να βοηθάει και σαν στόπερ πίσω. Δεν θεωρώ τόσο επιτακτική ανάγκη να πάρεις τώρα center back, όσο θεωρώ μεγάλη επιτακτική ανάγκη να πάρεις έναν στο εννιάρι. Γιατί νομίζω ότι μία στο δισεκατομμύριο, αν έχουμε κανένα με το Σέρβο, αν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα βγει εύκολα η χρονιά. Εγώ θέλω εννιάρι. Εγώ θυμάσαι τι λέω, εντάξει. Ναι. Έναν καλύτερο από τον δεύτερο. Έναν καλύτερο δηλαδή από τον Κουλούρη, το θέλω οπωσδήποτε. Φοβάμαι δηλαδή. Το αντικαταστάτη του Κλάους ψάχνεις από το καλοκαίρι. Έπρεπε να ψάχνεις. Ναι. Γιατί έδιωξες το δεύτερό σου και θα έπρεπε να πάρεις δεύτερο. Εκεί γίνεται το λάθος. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε για έναν άλλο. Καλό μεσημέρι και χαρά. Να είσαι καλά. Γεια σου Έλεν από Λευκάδα. Για χαφ κανένα νέο, λέει ο Μπιλ από τη Λευκάδα. Είπαμε, αναλυτικά τα είπαμε ρε φίλε. Αναλυτικά πέρα τα είπαμε. Το καλοκαίρι στη Λευκάδα, βεβαίως. Εκεί, πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, πολύ επειδή κόσμο, είπε ο Μάνθος κάτι τώρα, το οποίο και εγώ το λέω καιρό τώρα. Εντάξει, για μένα παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ έχει εγκληματίσει που δεν έχει πάρει φόρο. Ας μην έπαιρνε κανέναν άλλον. Απλά ας μην έδειχνε τον Τζίμιροτ, ας έπαιρνε φόρο. Αλλά γενικά πληρώνουμε πολλές αμαρτίες του καλοκαιριού. Από την άλλη γυρνάει και σου λέει ο προπονητής, ρε Σταύρο, λέει, όχι σε μένα γενικά, ρε Ελένη, ρε Κώστα, ρε Γεράσιμε. Αν εγώ καλύψω όλα τα κενά του καλοκαιριού, για να βρω ισορροπία μετά θα φτάσω το Μάρτιο. Γιατί είναι τόσα πολλά, Ελένη μου. Αν τα καλύψω έγκαιρα εννοείς. Αν καλύψω στο Γενάρη, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στο Γενάρη, Ελένη? Αν βάλω πάνω από δύο βασικούς μέσα,
χάνω την ισορροπία μου. Εμείς τι εγκλήματα κάναμε το καλοκαίρι? Αριστερό μπακ δεν έχουμε. Σέντρε φορ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν έχουμε. Εξάρι καθαρό δεν έχουμε. Γιατί δεξί μπακ, backup του Μάτος έχεις. Αυτό μιλάμε για την πρώτη δεκάδα. Δεν έχεις πολλά εγκλήματα γίνανε. Αλλά τώρα. Προσεύχεσαι να βγει η χρονιά με τον Μάτος να είναι έτσι όπως είναι. Ναι. Και Βιερίνια. Οι δύο καλύτεροι και πιο ουσιαστικοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι οι δύο ακραίοι μπακ του. Που ένας δεν είναι μπακ και ο άλλος. Κατά ανάγκη μπακ. Κάνει τα πάντα εκτός από μπακ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το μάτς στα Γιάννενα. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Τώρα έτσι είχαμε δύο εκτός έδρας μάτς, Πανετολικό και Γιάννενα. Το πρώτο το κερδίσαμε. Αν δεν κερδίσουμε το δεύτερο, είναι σαν να μην κερδίσαμε τον Πανετολικό. Ναι. Απλά πράγματα. Ναι. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας σκεφτεί ότι πλέον εδώ που φτάσαμε, με τις διαφορές να είναι στον ένα και στο δύο, και στους δύο βαθμούς, ένα στραβοπάτημα αρκεί για να πέσεις πάλι δεύτερος. Ναι, εννοείται αυτό. Και από εκεί και πέρα, λάβει υπόψη κιόλας τι ψυχολογικά παρατράγουδα θα φέρει αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τις μεταγραφές, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει πουθενά Μιχάη στο κάδρο? Ενώ έχει ζητηθεί από όλους να αποκτηθεί ο Μιχάη, εδώ και καιρό, τότε που η τιμή του ήταν πολύ πιο χαμηλή, για κάποιον να διευκρίνει στο λόγο, το πράγμα δεν προχωρά. Με υπετιότητα πιανού? Του οργανισμού, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να σου πω όνομα. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει αξία. ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι ο Μιχάη δεν θέλει ή ότι ο Πανετολικός κάνει το δύσκολο. Ο Πανετολικός, ρε φίλε, έχει δώσει τιμή. Από την άλλη, και ο Μιχάη σου λέει ότι εγώ τώρα πλέον έχω δείξει πέντε πράγματα, μπορεί να φύγω εξωτερικό. Έχει φύγει ο οικονόμου Μπολόνια. Έχει φύγει ο Μαυροπάνος Άρσεναλ. Γιατί να μην πιστέψει ο Μιχάη? Αυτό θα μας κάνει ζημιά, να ξέρεις. Για τα εσωτερικά της Ελλάδος, η φυγή του Μαυροπάνου στο εξωτερικό θα ανεβάσει και τις τιμές. Δεν είναι, άμα πετάς αετό θα και τα μυαλά των παικτών. Το Σεπτέμβριο πήγες να τον πάρεις, αγόρι μου, δεν θα έχεις θέμα. Αυτό σου λέω, ρε, ότι από εδώ και πέρα, όποιος παίκτης κάνει κάτι παραπάνω, για το μυαλό του είναι νεαρούς. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια τώρα. Το μυαλό του κάθε μεγαλομετόχου θα είναι να γίνει Χριστό Βασίλης. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ακού λίγο, θα σου πω ένα απλό πράγμα. Εγώ από την αρχή το έγραψα και προχθές. Αν είναι να πάω να δώσω ένα εκατομμύριο συμβόλαιο στο Χατζηδάκη, θα πάω το Μιχάη. Συμφωνώ, το άκουσα. Απόλυτα δίκιο έχεις. Και κάποιες φορές, να ξέρετε, αυτό το πράγμα που θα σας πω λέει, είναι το ξηράφι του Όκαμ. Έτσι λέγεται αυτή η αρχή στη φιλοσοφία. Οι απλές λύσεις είναι πάντοτε οι προτιμότερες. Πάνε, πάρε το ματσό να τελειώνουμε τώρα. Λέγεται, κατά ψέματα, λίγο, παιδιά. Θέλω να το δώσω. Οι απλές λύσεις είναι πάντοτε οι προτιμότερες. Όχι, πιανού είναι. Το ξηράφι του Όκαμ. Ωραία. Επειδή εγώ έχω ποιοτικές έρευνες, αν ακούνε αυτοί εδώ που μετράνε τις ποιοτικές έρευνες, να καταγράψουν το φύλλο. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, έλα. Παιδιά, έγινε. Bye. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, ρε. Τι έγινε? Από Αθήνα τηλεφωνώ. Αθήνα είναι μεγάλη Αθήνα. Πες από ποια συνοικία τηλεφωνείς. Σαλαμίς Μπιτς. Σαλαμίς. Τα φιλιά μου στο Καβαθιό τι να δώσεις. Εκεί μένει, ε. Πες μου, ρε φίλε, επειδή το πετυχαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Δεν κάνω, ρε φίλε. Δεν το πετυχαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Πες τι βαφή παίρνει αυτό, τίποτα άλλο. Κομοδίνη. Κομοδίνη είναι. Εγώ κάνω παρέες με τους προσκόπους εδώ πέρα. Έχουμε την Κυριακή να πούμε μια εκδρομή για να δούμε την ανάπτυξη του Βάτραχου στη λίμνη Ιωαννίνου. Τι καθένα. Θέλω να πω όμως κάτι, επειδή έχω 2-3 φιλαράκια, ήμουν Περιστεριώτης ας πούμε παλιά, έμενα χρόνια, και έχω στον Ατρόμητο και έχω δει 3-4 παιχνίδια φέτος του Ατρομήτου. Αυτό που είπε ο προηγούμενος ο φίλος, ότι μερικές φορές, και το έχουμε δει δεκάδες φορές στο ποδόσφαιρο, έτσι, να ξοδεύονται χρήματα να πούμε για παίκτες αμφιβόλου αξίας ή που τέλος πάντων δεν πιάνουν και να έχεις δίπλα σου τη λύση. Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά δεν γίνει λύση Κουρμπέλη, ότι ο Ατρόμητο Μάνσον ας πούμε είναι τα μάμια του ΠΑΟΚ. Το παιδί καταρχήν τρέχει σαν σκύλος παντού. Απλά που... κάνετε όλοι το ίδιο λάθος. Και εμένα μου αρέσει ο Μάνσον. Αλλά ο προπονητής θέλει και έναν παίκτη, ναι, που εκτός από να κόβει να παίζει κιόλας. Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάντσον είναι καλύτερος τεχνικά στην πρώτη πάσα. Που θα κόψει δηλαδή και θα βγάλει μπροστά την ομάδα. Από τον Γκάνιας. Από τον Τζίμι Ροτ. Από τον Γκάνιας. Είναι καλύτερος. Τζίμι Ροτ έφυγε. Από τον Γκάνιας δεν το συζητώ. Μπορεί να ανέβει ψηλά.
Ασίστ έχει. Κοίταξε, όχι. Εντάξει, άμα έχει φίλε και ασίστ. Έχει σουτ. Έχει και 500 χιλιάρικα. Έχει και σουτ. Λέμε τώρα με τα δεδομένα. Έτσι, το να πάρεις και αυτός, λέμε τώρα ο Μπρούκμαν που λες ας πούμε από την Ιταλία. Όλοι αυτοί οι παίχτες που εγώ δεν έχω να πω αν είναι καλοί ή κακοί, δεν τους ξέρω έτσι. Έχουν όμως ένα τρομερό μειονέκτημα. Όλοι αυτοί που έρχονται θέλουν τουλάχιστον 1-1,5 μήνα minimum να προσαρμοστούν στην ομάδα. Και κυρίως και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Το πώς παίζεται και τα λοιπά. Τις assist που έχει. Μία assist έχει με την Κραϊόβα. Για ποιον λες? Για τον Μάτσον. Στην καριέρα του ολόκληρη. Ναι. Ωραία. Στα 26 του χρόνια, πόσο είναι 26 ο Μάτσον? Πες μου κάτι σε παρακαλώ Σταύρο, μια και το λες αυτό. Πόσες assist είχε ο Βιτόλο όταν έπαιζε? Και πες το δίπολο Βιτόλο Γκαρσία, τι δουλειά έκανε ο Γκαρσία. Εκεί είναι όλη η ομάδα. Εξαιτίας του Βιτόλο. Ναι, όλη η ομάδα είναι εκεί. Ναι. Και εκεί θα θυμάστε κάτι όμως. Θέλω να πω, ο Βιτόλο ντούμπλαρε όλο τον κόσμο. Όπου και να πήγαινε Παοκτζής τότε να μαρκάρει, είτε ο Ίβιτς που έπαιζε, είτε ο Γκαρσία ή οτιδήποτε, είχε από δίπλα του και τον Βιτόλο. Αλλιώς έπαιζε ο Σάντος. Ναι. Ο Γκαρσία δεν έπαιζε ψηλά. Και ο Λουτσέσκου είναι περίπου σε αυτή τη λογική. Περίπου όμως. Ότι δηλαδή σφίγγω πίσω, δεν τρώω γκολ και το ένα γκολ θα το βρω. Θα το βρω. Και θα ηρεμήσω. Mm-hmm. Έχω βάλει ένα γκολ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και συμφωνώ σε αυτό που λες όσον αφορά το Χατζερίδη, αν είναι να πάει να δώσεις αυτά τα εκατομμύρια, δώσε 2-2,5, πάρε ένα μπεκταρά στο κέντρο και καθάρισες. Πίσω θα τη βρούμε την άκρη. Εγώ έτσι πιστεύω. Okay, ακόμα αδερφούλη. Και παίχτη να μην πάρεις για πίσω, για στούπερ, θα τη βρούμε την άκρη. Με το Μάλεζα, με το Γκρέσπο και τα λοιπά κάποιο. Μη σου πω και ακόμα και με τον Πιτσίρικα, τον Δημητρίο ας πούμε. Μπορείς, ο Έλληνας πίξω δεν έχει προβλήματα, ας πούμε. Το θέμα είναι στο κέντρο σου τι κάνεις. Για αυτά τα... Και μπροστά. Και πιστεύω ότι ας πούμε το center forward των Ιωαννίνων, ο Κόντε, θα ήταν και αυτός μια χαρά που ξέρει και το πρωτάθλημα, να παίξει σε διαφορετικό στυλ από τον Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα όσον αφορά την Κυριακή θέλω να πω, έχουμε καμιά απαγόρευση για Γιάννενα? Όχι απαγόρευση, πρόσκοποι όχι, είναι καλά είστε. Ναι. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, οι πρόσκοποι θα πάνε όπως και να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Οι κηδείες θα γίνουν, τα βαπτίσια θα γίνουν, η ζωή συνεχίζει. Σε αφήνω, έτσι. Μου γκρίζουν οι πίσω. Έλα. Να είσαι καλά. Φιλιά τον Γαβαθιώτη. Καλησπέρα. Έλα ρε Σταυράκι, πού είσαι αγόρι? Πού να στα λέω φίλε, έπλεξαμε. Εμπλεξές. Ναι, ναι. Κάτσε ακόμα που είσαι να πούμε. Εδώ το σύμπαν έχει πάρει φωτιά να πούμε και εγώ είμαστε όλοι. Για λέγει. Να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Καταρχήν πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Ένα. Αυτή η πώληση του Μαυροπάνου να πούμε στην Arsenal, στον ΠΑΟΚ διαχρονικά και σε ομάδες θα τον ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί ο κάθε πρόεδρος, το κάθε καδρόνι που θα έχει, θα θέλει να το μοσχοπουλήσει να πούμε 501 εκατομμύριο ευρώ. Άρα οι τιμές πήρανε φωτιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Τι σχέση έχει η ομάδα Πεβιτόλο και Γκαρσία με την ομάδα που έχουμε τώρα ρε φίλε? Άλλη μπάλα δηλαδή, άλλη μπάλα παίζουμε τώρα. Εμείς πάμε τώρα να παίξουμε ένα κατακτητικό ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Είναι και πολύ λιγότερο ποιοτική η αντίπαλη φίλε. Άσχετο από αυτό. Άσχετο από αυτό ρε φίλε. Τώρα είμαι εγώ ας πούμε στη θέση που ήταν ο Παναθηναϊκός κάποτε. Έτσι δεν είμαι? Πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός κάποτε, κατακτητικά δεν έπαιζε? Έτσι παίζω και εγώ, δεν παίζω στην καταστροφή. Στην καταστροφή όμως πάει και με παίζει ο Ατρόμητος, αλλά τι να το κάνω εγώ το Μανσόν. Συν το γεγονός ότι το ανεβάζουμε το κασέ. Άμα βγουν 10.000 παοξίδες και πούνε πάρε το Μανσόν, καλά, ο χειρίτρα, άντας θα τον πουλήσει. Ο σημαντικότερος λόγος να μην πάρουμε το Μανσόν είναι να μην αποδυναμωθεί ο Ατρόμητος παραμονές στο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ξέρουμε και πώς θα φερθεί και ο Ατρόμητος εδώ που τα λέμε. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ο Ατρόμητος. Διπλά έκανε σε ΟΑΚΑ, διπλό έκανε σε Καραϊσκάκη. Τώρα πήρε φωτιά. Τώρα πήρε φωτιά η πίστα, Σταύρε. Ναι, αλλά χάρη στον Ατρόμητο είσαι πρώτος. Γιατί τις παπαριές που έκανε στον πρώτο γύρο, στις κάλυψε ο Ατρόμητος. Να τα λέμε όλα. Εντάξει, συμφωνώ. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να στείλουμε τα συμβόλαια τα οποία έχουν γίνει γάγκρενα σε στυλ Μπρίκιτς και τα λοιπά. Γιατί ασχολήθηκε κανείς? Και να... Ναι, δεν ασχολείται κανένας. Ποιος δεν? Αλλά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέραν που είναι ο Μπρίκιτς. Τι γέλα. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω και θέλω να μου απαντήσεις έτσι σπαθένια.
Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτά τα συμβόλαια και διώχνουμε ένα γρανάζι το οποίο έκανε καιρό να κουμπώσει στην ομάδα και να ρολάρει. Και όντως ήρθε και κούμπωσε δίπλα στο Μαουρίτσιο Τζίμιρο και άρχισε να ρολάρει και τον πουλάμε, τον κάνουμε τάλιρα. Ναι. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η επόμενη λύση. Μήπως δεν μπορεί να υπάρξει η επόμενη λύση. Γιατί? Μήπως έχουμε κανένα θεματάκι, τίποτα. Όχι, όχι, με το financial fair play. Ξέρετε, όχι, ρε φίλε, με κάτι ισολογισμούς, με κάτι υπολογισμούς. Όχι, ρε, όχι, όχι. Με κάτι. Όχι. Ξέρω εγώ τι να πω, να πούμε. Το σπάζετε, το σπάζετε. Το σπάζ. Αλλιώς δεν δικαιολογείται, ρε Σταύρη. Ρε εγώ μου ξεκόλα, πώς δεν δικαιολογείται τώρα. Να σου πω τις βλακίες που έχουν κάνει τώρα και πάμε να τους φορτώσουν στο financial fair play. Άστο τώρα, εντάξει, αφού ποδοσφαιρικά δεν νιώθουμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Άστο, πολλά πράγματα δεν είναι για τον αέρα. Γιατί λέω ότι δεν μπορεί να είμαστε η βλακεία να έχει ξεχυλήσει τόσο πολύ. Καλά, εντάξει, ναι. Έλα μια μέρα πιούμε καφέ να τα πω. Φιλιά σε αφήνω. Έλα. Θα τα πούμε. Bye, yeah. Το ξηράφι του Όκαμ αποδίδεται και ως λεπίδα του Όκαμ. Εκφράζεται ως εξής: κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι απαραίτητες. Ωραίος, μ' αρέσει. Μιλάμε για κόσμο με. Ποιοτική εκπομπή. Και... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Λαχανιασμό σας ακούω. Ανεβαίνατε κανένα βουνό ή κάνατε σε ξεφύγατε στο. Όχι. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Κηφισιά. Κηφισιά, μπράβο, θα τα λέτε αυτά. Λοιπόν, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια προσωπικά εσένα και να σου πω ότι δεν είσαι λεπρός. Γιατί στηρίζες και έβλεπες καλά στοιχεία στο Λουτσέσκου. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, φίλε. Ο Λουτσέσκου δεν μου φταίει αν παρέλαβε ένα χάος. Τότε γίνανε πολλά. Αυτό ο κόσμος πιστεύω ήταν λίγο συγχυζή. Ήταν κάπου μισή, ας πούμε, καταλάβαιναν τι περνούσε ο Λουτσέσκου. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν. Κάπου ήθελες να ξεσπάσεις εκείνη την περίοδο. Γιατί οι προσδοκίες ανεβήκαν κατακόρυφα. Δεν ήταν και συμπαθής από την αρχή ο Λουτσέσκου. Όμως εδώ δεν ψάχνουμε νύφη, παιδιά, και γαμπρό. Εδώ το προπονητή του πάω. Εν πάση περιπτώσει, ο Σταύρος πιστεύω ότι κάπου μας κράτησε την οργή τότε. Αλλά έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα μου πεις πώς μπορώ να βρω εισιτήρια ΠΑΟΚ Πλατανιάς τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, έχω ένα πλαστογράφο πολύ καλό. Δεν με απασχολεί ο Τάρα. Αυτό με απασχολεί εμένα. Ωραία, ρε φίλε. Κάνε ένα αίτημα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Από τώρα να κάνει έκδοση στο εισιτήριο. Όχι, δεν ξέρω. Θα πουλήσει τρέλα. Θα πουλήσει τρέλα. Ναι. Θα πάρει τηλέφωνο στην ΠΑΕ 95-40-50. Θέλω το τμήμα εισιτηρίων. Θα πει γιατί έχουμε καμία 700 τμήματα. Γιατί έτσι είναι μεγάλε ομάδε, φίλε. Μισοί υπάλληλοι τη ΠΑΕ δεν γνωρίζονται με του άλλου μισού. Για να καταλάβει τι γίνεται. Ωραία. Πιστεύω, ναι. Τεράστιο κλαμπ είμαστε, να τα λέμε, ναι, αυτά. Βεβαίως. Ωραία, θα συνδεθεί εκεί και θα πει: κοιτάξτε, έχω μία απέτηση που μπορεί να σα φανεί λίγο ακραία. Αλλά εγώ το μόνο εισιτήριο που θέλω είναι για το ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Μπορώ να το έχω με κάποιο τρόπο. Να κάνεις μια κράτηση. Όχι, δεν είναι σύνηθες, δε φίλε, να ζητάς από την έκτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, πέμπτη, που είναι για την... Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ε? Γιατί είμαι σίγουρος. Ναι, βρε γόρι μου, μαζί σου, αλλά... Ναι. Δεν θα είναι η πιο συνηθισμένη απέτηση. Αν ήμουν στην Αγγλία θα είχα εισιτήρια και για τον χρόνο. Καλά, εννοείται αυτά. Μέσα στην Αγγλία θα είχε και. Η γυναίκα σου θα έφερε και τις φίλες της στο σπίτι να βγάζετε γούστα. Αλλά αυτά. Ναι, δεν είναι. Θα είχε βγάλει το εισιτήριό σου, λοιπόν. Εγώ θέλω το εισιτήριο. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει πόσο θα κάνει. 100, 200, 300 ευρώ. Να το πει και αυτό, θα μετρήσει. Θα ανάψω το πυρσό μου. Εννοείται θα ανάψω πυρσό και δεν με απασχολεί η τιμωρία για του χρονάση που θα πάει και τη γη. Αν τιμωρηθώ ξανά. Λοιπόν, αυτό με απασχολεί. Τώρα, αν θα έρθει 6, 8, 5. Δεν με απασχολεί. Εντάξει. Τηλέφωνο στα γραφεία της ΠΑΕ και καλή, λοιπόν, επιτυχία. Σε αφήνουμε, περιμένει άλλος ένας. Μήνα, ναι. 25 του μήνα, μην ξεχάσετε πάλι να πετάξουμε πυρσούς. Θα είναι βλακιά αν δεν το κάνουν. Και ας τιμωρηθούμε, δεν πειράζει. Όχι, ρε, σταμάτα ρε, τι λες δεν τώρα. Πειράζει, δεν πειράζει. Σταμάτα. Όχι, έρχονται και άλλα παιχνίδια. Έλα, σταμάτα, έχει το πάω κάτω. Έχει άλλο ντέρμπι στην Τούμπα. Πάμε, καλησπέρα, τελευταίο. Δεν κράτησε. Έπεσε. Πάμε. Λοιπόν, χορηγός γρήγορα. Με μία ερώτηση. Σταύρο Κερκίδα στα Γιάννενα, γιατί δεν έχουν βγει ακόμη εισιτήρια για το πέταλο των φιλοξενούμενων. Έχουν βγει εισιτήρια από την ομάδα του ΠΑΣ. Φυσικά δεν αναφέρει μέσα ότι οι φιλοξενούμενοι θα τοποθετηθούν στην τάδε Κερκίδα. Έχει η ticket. Η ticket. Ψάξετε η tickets, λοιπόν. Άντε, στα Γιάννενα για να βγάλετε το εισιτήριό σας για το συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Εμείς εδώ το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 θα είναι και πάλι αύριο στη γνωστή σταθερή ώρα 12 με 2 στο Λίμπερο 107,4. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου και Σταύρος Κόλικας θα είναι κανονικά στις επάλξεις. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.